υπεύθυνος της Ιχνηλάντης, στον κύριο Βαλεντίνο Σιλβέστρο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά στους τηλεθεατές σας. Είχατε αυτή την υπευθυνότητα από τις αρχές του κορονοϊού, σωστά? Ήσασταν ο άνθρωπος ουσιαστικά που ενημερώνατε τους πολίτες βάσει των αναλύσεων που είχατε ενώπιον σας. Ναι, η χνηλάτιση ξεκινά αμέσως. Μόλις μας στενούν τα αποτελέσματα, τα μικροβιολογικά εργαστήρια, ξεκινάμε αμέσως τη διερεύνηση του περιστατικού. Επικοινωνούμε με τον άνθρωπο ο οποίος έχει τον κορονοϊό και ψάχνουμε να βρούμε από πού το κόλλησε και να βρούμε όλες τις επαφές για να τις περιορίσουμε. Εσείς ενημερώνετε τους πολίτες αυτούς που είναι θετικοί? Ναι, εμείς σε συνεργασία, τώρα τελευταία υπάρχει ενημέρωση και από τα ιδιωτικά εργαστήρια. Η χνηλάτιση όμως οπωσδήποτε είναι αποκλειστική ευθύνη και δουλειά της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου. Άρα, εσείς παίρνετε τους ανθρώπους που είναι θετικοί και τους ρωτάτε να σας πούν τις επαφές που είχαν τις τελευταίες μέρες, σωστά? Ναι. Παίρνουμε μια λίστα, πολύ σωστά το θέσετε, με τις επαφές και μετά παίρνουμε τηλέφωνο τις επαφές για να επιβεβαιώσουμε την επαφή και παίρνουμε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, τις κατηγοριοποιούμε και αποφασίζουμε τελικά ποιοι άνθρωποι από αυτοί θα πρέπει να περιοριστούν και να απομακρυνθούν από το κοινωνικό σύνολο, ποιοι από αυτούς θα πρέπει να κάνουν την εξέταση και ποιοι θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι πολύ χαμηλός ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού και θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους και να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Άρα υπάρχει αυτή το πόσο κοντά ήρθε με το θετικό κρούσμα, ποια ήταν η επαφή τέλος πάντων, ποια ήταν η επικοινωνία και ανάλογα υπάρχουν κατηγορίες και ανάλογα τους λέτε και τους καθοδηγάτε, σωστά? Σωστά, και όλα αυτά προκύπτουν μέσα από τις αποδηγίες της Επιστημονικής Επιτροπής του κορονοϊού, η οποία παρακολουθούν τη διεθνή βιβλιογραφία και ανάλογα δίνουν τις ανανεωμένες οδηγίες κάθε τόσο. Από όλο αυτό στις εβδομάδες, τι είναι αυτό που σας έμεινε, δηλαδή τι είναι αυτό που σας συγκλώνησε περισσότερο ή που σας ξάφνιαζε, δεν μπορώ να δω τι επίθετο να χρησιμοποιήσω, τι θυμάστε αυτές τις εβδομάδες περισσότερο? Όλα τα θυμάμαι. Ναι. Όλα και τα 772 κρούσματα τα θυμάμαι και τις επαφές του. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι, όλες οι αντιδράσεις ήταν διαφορετικές. Υπήρχαν αντιδράσεις οι οποίες ήταν τρομακτικές το πώς αντιμετώπισαν το αποτέλεσμα. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ πιο χαλαροί και ίσως και πολύ πιο χαλαροί από ό,τι θα θέλαμε στη ανακοίνωση του αποτελέσματος. Δεν το είχαν πάρει και τόσο σοβαρά. Αλλά κυρίως οι μεγάλες ηλικίες λίγο τρομάζουν, φοβούνται μην πεθάνουν. Μας λένε τώρα θα πεθάνω. Άρα η πρώτη αντίδραση είναι αυτή, αν θα πεθάνουν. Και ή κόλλησα την οικογένειά μου. Και τους καθοδηγάτε, φαντάζομαι, και τους λέτε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνούν μαζί με τον προσωπικό τους γιατρό και υπάρχουν οι μηχανισμοί για να τους, εάν και εφόσον χρειαστεί, να πάνε στα νοσοκομεία. Πλέον υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί για να διευκολυνθεί η διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί φορείς οι οποίοι έχουν εμπλακεί. Δεν είναι όπως στην αρχή. Στην αρχή ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά πολύ γρήγορα νομίζω ότι προσαρμόστηκε η διαδικασία στις ανάγκες των πολιτών. Άρα όσο περνάει ο χρόνος θεωρείτε ότι πλέον ο κόσμος είναι πιο εύκολο να το διαχειριστεί όλο αυτό που μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί στον καθένα από εμάς? Ο κόσμος δεν ξέρω. Σίγουρα εμείς είμαστε σε θέση όμως να διαχειριστούμε τα περιστατικά. Ο κόσμος δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος και έχουμε κρούσματα από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Άρα αυτό δεν είναι και πολύ εύκολη απάντηση για να απαντηθεί. Μάλιστα. Άρα δηλαδή είναι μια διαδικασία ψυχοφθόρα θα την έλεγα, που καλείστε καθημερινά να την κάνετε ή το έχετε συνηθίσει πλέον?
Δεν νομίζω ότι μπορείς να συνηθίσεις κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν είμαι και επιστήμονας ψυχικής υγείας. Δεν το έχω σπουδάσει αυτό. Η δουλειά μου είναι επιστημονική. Εγώ συνήθως έβλεπα τα κρούσματα ως αριθμούς. Τώρα καλούμε να δω τα κρούσματα σαν ανθρώπους. Και είναι πολύ διαφορετικό. Σίγουρα είναι ψυχοφθόρο, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Άρα το πρώτο που σας λένε ανησυχούν αν θα πεθάνουν. Και μετά ψάχνουν ουσιαστικά τι είναι το επόμενο βήμα για να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστούν νοσηλεία, να πάνε στα νοσοκομεία. Ναι, και φοβούνται και πάρα πολύ για τις οικογένειές τους. Μήπως μετέδωσαν τον ιό και ταλαιπωρηθούν και άλλα μέλη της οικογένειάς τους, φίλοι τους κτλ. Μάλιστα, άρα ένα μήνυμα για αυτές τις δύσκολες. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγα τα κρούσματα, δεν χαλαρώνουμε, λένε και οι ειδικοί, γιατί δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να γίνει και να μην γκρεμίσουμε όλα αυτά που χτίσαμε. Άρα, ένα μήνυμα στους πολίτες θα ήθελα να στείλετε, ως άνθρωπος εκεί της πρώτης γραμμής. Η ιχνηλάτιση ήταν εκεί, δηλαδή μάθαμε και την ιχνηλάτιση αυτές τις εβδομάδες. Ήταν κάτι που δεν ξέραμε προηγουμένως και το ζήσατε από το πρώτο και φαντάζομαι θα το ζήσετε μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε δεν μπορεί να σταματήσει η ιχνηλάτιση ακόμα και μετά την άρση των μέτρων. Θεωρώ πολύ σημαντική τη διαδικασία αυτή και είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένη. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι ουσιαστικά τα μέτρα που θα ληφθούν και η πορεία της επιδημίας εξαρτάται από τις επαφές που έχει το κάθε κρούσμα. Αν λοιπόν περιορίσουμε τις επαφές μας, παραμείνουμε κοινωνικά αποστασιοποιημένοι από άλλους ανθρώπους, τότε θεωρώ ότι είμαστε αισιόδοξοι στο να πούμε ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση πολύ όσο το δυνατόν αλόβητη. Υπήρχαν περιπτώσεις που δίστασαν να σας πούν τις επαφές τους? Υπήρχαν περιπτώσεις. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εξασφαλίσαμε την πληροφορία, ρωτώντας και άλλες επαφές να μας δώσουν στοιχεία. Συνήθως αυτό συμβαίνει στους άντρες και έχουν περισσότερες πληροφορίες οι γυναίκες τους, οι σύζυγοι. Ξέρετε, οι άντρες υποεκτιμούν λίγο τις επαφές τους. Ενώ οι γυναίκες θυμούνται περισσότερες λεπτομέρειες. Ενώ η γυναίκα είναι εκεί, θα του πει: ήσουν εκεί, ήσουν εδώ, πήγες εκεί, πήγες αμάλια. Ακριβώς την ώρα, έκανες χειραψία, θυμούνται πολλές λεπτομέρειες. Μάλιστα. Άρα εξασφαλίζουμε και μια αντιπαραβολή των όσων μας λέει το κρούσμα μαζί με, με την πληροφόρηση που υπάρχει. Τώρα, αυτό που γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας ή όχι? Κοιτάξτε, είμαστε μια δημοκρατική χώρα και νομίζω ότι το κινητό, αυτή η εφαρμογή στο κινητό εξυπηρετεί μόνο τον ίδιο το θετικό κρούσμα στο να θυμηθεί τη διαδρομή που έκανε και να μας δώσει ο ίδιος την πληροφορία. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε την πληροφορία, δεν έχουμε και πρόσβαση, καταλαβαίνετε, σε αυτή την πληροφορία, αλλά ακόμα και να είχαμε, δεν νομίζω ότι είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι στο να τη χρησιμοποιήσουμε. Άρα είναι καθαρά για αυτούς, για να θυμάται ο καθένας βάσει του κινητού του που ήταν και που πήγε. Μάλιστα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να συνεχίσετε την καλή δουλειά. Είναι σημαντική η δουλειά που κάνετε όλες αυτές τις μέρες, γιατί και μέσα από την ιχνηλάτιση περιορίζεται και η εξάπλωση του ιού. Συνεχίστε την καλή δουλειά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μάθημα που μας δώσατε κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε στην Βρετανία να δούμε το κομμάτι του επαναπατρισμού. Θα πάμε